Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού, όπου σήμερα Ροσκοβίτες και Hellenic Energy έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Development League από την Νέα Ροσκοβίτες, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν νίκη. Έχουν 0-3 μέχρι στιγμή στην σεζόν, ενώ από την άλλη οι Hellenic Energy, ούτε αυτοί έχουν κάποια νίκη και έχουν ρεκόρ 0-4. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν νούμερα και εμφανίσεις από τους Ροσκοβίτες. Έτσι λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει και πολύ στην μετάδοση, ενώ έχουμε και το πρώτο καλάθι από την πλευρά των σημερινών φιλοξενούμενων. Σουτ άστοχο, επιθετικό rebound και θα έρθει η Σοχάνηση για το 2-2. Θα γίνει το λάθος, έχασε την μπάλα από τα χέρια του ο Λάσπας. Άστοχος σου 3 πόντων. Θέλει να γυρίσει ο Προκοπίδης. Και φύγει μπάλα από τα χέρια. Επαναφορά, έφερε την μπάλα στα χέρια του Στάθη, ο οποίος αφήνει έξω. Αστοχός σουτ 3 πόντων. Είναι ο Στάθης. Πάει κοντά, θα μπει μέσα η μπάλα. 2-4. Αμυναζόνης από τους φιλοξενούμενους. Τρίποντη εκτέλεσε εντελώς άστοχη. Ο Πουτσιδάκης πάει μέχρι μέσα με τη βοήθεια του απλό θα σκοράρει το 2-6. Πάσα έξω. Νέα τρίποντη εκτέλεση των γηπεδούχων, άστοχη και αυτή. Έψαξε τη μακρινή πάσα, αλλά δεν την έκανε τελικά ο Σπάθης. Κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Τελικά η μπάλα είναι για τους Hellenic Energy. Όχι για τους Ροσκοβίτες, με συγχωρείτε. Ροσκοβίτες τώρα στην επίθεση, 7 και 16 για το τέλος. Γυρίζει και θα κάνει την τάπα ο Στάθης. Καθαρή άμυνα για τους μπλε. Ένα σουτ υποπίεση από τον Παπουτσιδάκη, το οποίο θα φέρει αποτέλεσμα. Γυρίζει γρήγορα η άμυνα των φιλοξενούμενων, βγαίνει και αυτή η άμυνα με τον Λάσπα να καθαρίζει το rebound. Στάθης δεν μπορεί αρχικά, μπορεί στη συνέχεια. 2-8. Ψηλή πάσα έξυπνη, η οποία πέρασε και έφερε αποτέλεσμα για τους Ροσκοβίτες, 4-8. Τριών πόντων, άστοχο τώρα από τον Παπουτσιδάκη. Άμεσες οι επιστροφές στην άμυνα από την Hellenic Energy, η οποία δεν αφήνει περιθώριο για ευνηδιασμό στους Ροσκοβίτες. Δεν
ένας δίκαδος ή τελικά ο παίκτης των γηπεδούχων. Μπάλα στον Προκοπίδη, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Αποτσιδάκης. Πυροστάθης. Στη λήξη του χρόνου μετράει κανονικά το καλάθι από τον Λάσπα, ο οποίος πρόλαβε το ρολόι και έκανε το 4-11. Είναι και το πρώτο τρίποντο μάλιστα του παιχνιδιού. Διαχειρός Λάσπα. Θέλουν να απαντήσουν, ο Σκοβίτες θα τα καταφέρουν. 7-11. Προκοπίδης γύρισε, αστόχησε. Αλλά στο τρίποντο δεν δίστασε να εκτελέσει τώρα ο παίκτης των γηπεδούχων. Θα έρθει όμως και άλλο δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Ροσκοβίτες, 10-11. Μπάλα έξω. Πήρε ο Σκαρπέλι, ο Θεακός, ο οποίος δεν έκανε σωστή ενέργεια. Εκδέθηκαν οι παίκτες των γηπεδούχων, νομίζαν ότι υπάρχει time out και αποσύρθηκαν όλοι στον πάγκο. Τώρα επέστρεψε η πεντάδα τους και συνεχίζεται κανονικά το μάτι σε 4 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Κοστάρει και ο παίκτης των Ροσκοβιτών, αφήνει έξω τώρα στο τρίποντο. Ανενόχλητος θα πάρει το σουτ. Αλλά το ρυμπάν θα καταλήξει στα χέρια του Στάθη. Η απόσταση των δύο ομάδων στον έναν πόντο, 10-11 το σκορ. Ο Πιτσιδάκης θέλει να ξεφύγει. Χάνει την μπάλα όμως. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού εδώ για τους Ροσκοβίτες. Εκτέλεση, άστοχη. Παπουτσιδάκης και πάλι. Θέλει να διεισδύσει, σηκώνεται κόντρα σε δύο, θα το χάσει. Πάσα στα δεξιά. Σουτ για δύο πόντους, άστοχο. Για αυτή η άμυνα τον μπλε. Λάσπας. Ξεφεύγει από την πίεση, προσποιείται, αφήνει έξω. Του τριών πόντων και έχουμε και τεχνική ποινή, καθώς ένας παίκτης των Ροσκοβιτών βάρεσε παλαμάκια ώστε να τρομάξει τον αντίπαλό του στην προσπάθεια που έκανε για τους τρεις πόντους. Αυτό πλέον τιμώνεται με τεχνική ποινή. Σκαρπέλης. Στη γραμμή. Θα χάσει τη βολή. Παραμένει το 10-11. Στην επίθεση γηπεδούχη. Ο
σηκώνεται αστοχείο παίκτη των Ροσκοπητών, όμως θα πάρουν επιθετικό rebound. Νέο 14. Μια δύσκολη προσπάθεια, η οποία δεν θα φέρει κάτι. Ο Τσιδάκης πήρε. Και μπροστά στον Διακουμή θα τελειώσει. Καλά τη φάση εκείνος για το 10-13. Κακό το σουτ τριών πόντων. Να μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ανάμεσα σε Στάθη και Σκαρπέλη, ο τελευταίος θα τελειώσει καλά τη φάση για το 10-15. Πάσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας, έκλεισαν τρεις αμέσως εκεί από την Hellenic Energy. Ο Στάθης είναι αυτός που θα κάνει την τάπα. Και καλάθι τώρα με το 10-17. Μια διακοπή. Είχαμε ένα θεματάκι με το σκορ. Συνεχίζει τώρα το μάτς. Θα γίνει το κλέψιμο. 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Δύσκολη προσπάθεια και άστοχη παράλληλα από τους Ροσκοβίτες. Διακουμής. Στάθης αφήνει έξω. Αλλάζουν Λάσπας και Σκαρπέλης. Ο Λάσπας τελικά θα εκτελέσει. Είναι άστοχο το σουτ. 23 δευτερόλεπτα όλα. Για τους όχι, έχουμε απόκριση ενός δευτερολέπτου σχεδόν. Στα δύο χρονόμετρα. Εννέα δευτερόλεπτα τώρα, 7 για τους Ροσκοβίτες, 5, 4, τρίποντο, ανενόχλητο και μέσα. 13-17 και έχουμε και φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 13-17. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ροσκοβίτες και Hellenic Energy. Αυτό το τρίτο πόντο από τον Διακουμή στο 13-17 το σκορ, συν 4 για την Hellenic Energy, η οποία το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχει πάρει το προβάδισμα και το κρατάει μέχρι και τώρα. Θεάκος. Αφήνει τώρα στον Διακούμη. Γυρίζει ο Παπουτσιδάκης και εκτελεί για 2-13-19. Σκαστή πάσα. Πιέζει ο Σκαρπέλης. Κρατούν οι Ροσκοβίτες, τρίποντο άστοχο. Παπουτσιδάκης φτάνει μέχρι μέσα, θα τελειώσει και αυτή τη φάση με επιτυχία 13-21. Δύο καλάθια στο δεύτερο δεκάλεπτο όλα από τον Παπουτσιδάκη. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Διακουμή.
αλλά θα γίνει και γρήγορα το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρουσκοπίτης παραμένει στην επίθεση. Τελείο παίξει το Ρουσκοπίτο μετά το σκριν του συμπαίκτη του. Θεάκος παρά στον Διακουμή. Και πάλι Θεάκος εκτελεί για τρεις είναι το σούτ. Και στο χώμο, η κατοχή παραμένει στους μπλε. Στην επαναφορά η Hellenic Energy, Σκαρπέλης. Έτσι με τον Διακουμή θα πάρει το σύντο εκείνος, είναι άστοχο. Μπαλά στο τρίποντο, κινήσεις από τον παίκτη, από τους παίκτες των γηπεδούχων. Στα αριστερά η πάσα. Κάτι το δευτερόλεπτο τώρα για την επίθεση. Δεν θα φέρει κάτι το τελείωμα. Ο Ψηδάκης θέλει να πάει κοντά. Θα σηκωθεί και θα κερδίσει το φάουλ. Στον ρέφερι με τους παίκτες των δύο ομάδων, καθώς υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες. Ο Πουτσιδάκης στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 13-22. Χάνει τη δεύτερη. Είναι 9 πλέον για την Hellenic Energy. Ανάμεσα από δύο πήγε ο παίκτης των Ρωσκοβιτών. Διακουμής ζήτησε και πήρε ο Σκαρπέλης. Θα εκτελέσει υπό την πίεση του αντιπάλου του. Τσεκάρει τις κινήσεις τώρα. Κρατάει όμως ο παίκτης των γηπεδούχων και θα εκτελέσει κιόλας από το πλάι 15-22. Η απόσταση στους 7 και πάλι. Προκοπίδης. Θέλησε να πασάρει στον Σκαρπέλη, η μπάλα κατέληξε εκτός, παραμένει όμως στα χέρια των μπλε. Σκαρπέλης πήγε να ευνηδιάσει για την άμυνα των γηπεδούχων. Πρέπει να σουτάρουνε, Διακουμής, θα προλάβει στο ένα δευτερόλεπτο, η μπάλα μου θα βρει σίδερο. Μπάλα στα δεξιά. Σηκώνεται αστοχή στην προσπάθειά του. Παίκτης των γηπεδούχων, Σκαρπέλης. Πέρασε η πάσα για τον Προκοπίδη, ο οποίος βάζει πλάτη. Κοντά σε δύο αντιπάλους ο Προκοπίδης. Δεν είναι αστοχή. Φάλτο τώρα από τους φιλοξενούμενους. Σε ζώνη και πάλι η Hellenic Energy. 5,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ στο 15-22. Συγκρούστηκε εκεί με τον Σκαρπέλη. Ο παίκτης των γηπεδούχων, ενώ έχουμε καλή αντίδραση εδώ για το κλέψιμο. Εκτός ισορροπίας το σουτ, άστοχο. Παραμένει το 15-22. Κερδισμένο φάουλ από τον Θεάκο.
Θεάκος. Πάσα δεν έφτασε στον Καρπέλη, ο οποίος δεν μάχησε εκεί κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Κατοχή παραμένει στην Hellenic Energy. Από Τσιδάκης το σκέφτηκε αρχικά. Προσποιείται. Και κερδίζει το φάουλ. Τρίποντα από τον Παπουτσιδάκη, ο οποίος βρέθηκε ολομόναχος. 15-25. Η διαφορά σε διψήφιο, νομίζω για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Νωρίτερα έφτασαν στους 9 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι τώρα στρογγυλοποιούν την διαφορά. Πάνε στο συν 10. Και έχουν και ευκαιρία τώρα να μεγαλώσουν κι άλλο την απόσταση. Έπειτα από τον λάθος των γηπεδούχων. Παπουτσιδάκης, ο Σιάνακος, με συγχωρείτε, πέρασε, αλλά ψήφισε το φόρ, δεν πήρε κάτι. Προσκοβείται τώρα στην επίθεση. Όλο το δρόμο μόνος του, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Καρπέλης, ωραία κίνηση για να περάσει. Μασα πίσω από την πλάτη, Παπουτσιδάκης θα το πάρει. Κρίμα, κρίμα να μην γι' αυτή ασίστ. Κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση ο Καρπέλης. Σούτα από τα δεξιά τώρα για τους Ρουσκοβίτες. Κατοχή για μπλε. Στάθηκε και Λασπάς. Επιστρέφει το μάτσο από τους φιλοξενούμενους. Έχουμε καινούργια πρόσωπα και από την πλευρά των γηπεδούχων. Στην πάσα στον Διακουμή που θα πάρει και το φάουλ εκείνος. Τρίποντο γρήγορα από τον Διακουμή, πήρε και εκτέλεσε αμέσως, 15-28. Συν 13 πλέον για την Hellenic Energy. Ενώ έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των κυπεδούχων, οι οποίοι βλέπουν τη Hellenic Energy να απομακρύνεται στο συν 13. 15-28 το σκορ αυτή τη στιγμή, 3 και 10 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Μήμα πίσω για να πάρει την εκτέλεση από το τρίποντο παίξης των Ρουσκοβιτών, ο οποίος το πανηγυρίζει και έξαλα, 18-28. Σπάθει να ενσυχώσει και τους συμπαίκτες του. Αυτή πάσα για τον Στάφη, δεν βγήκε στην εργασία όμως. Ενδιασμός για τους γηπεδούχους, ο οποίος όμως δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Προκοπίδης βρήκε τον Στάθη. Μπάλα φτάνει και πάλι στον Προκοπίδη για να πάρει εκείνο στο τρίποντο. Ποστάρισμα, αλλά τάπα από τον Στάθη. Πολύ καλή άμυνα, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Και συνέχεια γίνει και το φάουλο από τον παίχτη των Ρουσκοβιτών, όμως, ο οποίος θα λέει τώρα με τον ρέφερι. Συνέχεια στο μάτς. Πλάτη, ο Προκοπίδης στον Λάσπα. Στέκεται εκείνος και εκτελεί εύκολα
18-30. Έχει 47 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Πάσα στο πλάι, τέλεση για 2. Άστοχη όμως, Παπουτσιδάκης παίρνει, θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Έχει 2 πάνω του. Θα γίνει το φάουλ, σβέει αντιαθλητικό. Απλό, λένε οι διαιτητές. Το εξηγεί και ο ένας ρεφερί για ποιο λόγο έχει δοθεί απλό το φάουλ. Εύκολη πρώτη βολή, 18-31. Έξω η δεύτερη, ο Παπουτσιδάκης όμως θα πάρει το επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Ό,τι δεν έκανε στις βολές, πέτυχε κάτι ακόμα καλύτερο στη συνέχεια ο Παπουτσιδάκης, 18-33 πλέον. Λίγα δευτερόλεπτα έφερε 3 πόντους για την ομάδα του. Μπορούν να γίνουν και 4 αν βάλει την συγκληρωματική βολή. Στάθης. Άστοχο το σουτ. Πάσα δεν πέρασε, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Στάφη. Έχουμε τεχνική ποινή τελικά στον Θεάκο. Έγινε αυτό που έγινε και νωρίτερα από την πλευρά των Ροσκοβητών. Κάποιος βάρισε παλαμάκια στην εκτέλεση. 19-33. Πάσα χέρι με χέρι, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Τρίποντο από την κορυφή, άστοχο, επιθετικό rebound όμως για τους Ροσκοβίτες. Νέα τρίποντη εκτέλεση, άστοχη και αυτή. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Παπουτσιδάκης θέλει να γυρίσει, θα κοπεί. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Κοντά, ο Παπουτσιδάκης δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Μέσα η πρώτη, 19-34. Κάνει τη δεύτερη ο Παπουτσιδάκης, 28 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Τα 7 δευτερόλεπτα επίθεση των γηπεδούχων, ούτε εκτός ισορροπίας, ενώ βρέθηκε ο στέδαφος, ο παίκτης των γηπεδούχων, στέδαφος συνέχεια και ο Θεάκος. Δεν έχει χτυπήσει κανένας, ευτυχώς. Δύο βολές για τον παίχτη των γηπεδουχών. Yeah.
έχει χτυπήσει στον αγώνα του. Ο παίκτης των Ροσκοπητών, γι' αυτό και βγάζει κέμα. Κιόλας γι' αυτό θα πέρασε αναγκαστικά εκτός. Timeout. 20-34 το σκορ. Νωρίτερα έβαλα τη βολή στην Hellenic Energy και όχι στους Σκοβίτες. Τη μία εύστοχη βολή των γηπεδούχων. 8 δευτερόλεπτα, να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι καλό οι μπλε. 4-3, Θεάκος κρατάει, αφήνει στη γωνία, στάθησε, εκτελέσει, φινάλε. Και έτσι έχουμε σκορ με χρόνου, 20-34. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, 20-34 το σκορ, συν 14 για την Hellenic Energy, η οποία από την αρχή έχει το τιμόνι στα δικά της χέρια και έχει πιέσει μια καλή απόσταση τώρα 14 πόντων. Θεάκος μαζεύει, περιμένει τους συμπαίκτες του. Θεάκος, μπαλά έφτασε στον Σκαρπέλη. Τρίποντο του Διακουμή, άστοχο. Η μπάλα όμως είναι, όχι, η μπάλα είναι τελικά για τους κόβητες. Και κερδισμένο φάουλ, ενώ λάθος θα είναι εδώ στο χέρι του συμπέκτη του, στον αντιπαλό του, με συγχωρείτε. Πρωτοματικό για τους φιλοξενούμενους. Τους κομβίτες οι οποίοι το προηγούμενο μάτς ήττηθηκαν από τους Καθόνικ Μπίρς με 74-28. Ενώ από ήττα προέρχονται και οι φιλοξενούμενοι. Ενώ τώρα θα γίνει 22-34. Η Hellenic Energy τύχηκε στην προηγούμενη αρχονιστική από τους Βαλχάλα Φάντομς με 64-69. Ενώ σήμερα είναι η ευκαιρία για μία από τις δύο ομάδες να βρει και την πρώτη της νίκη στην νέα σεζόν. Σούτα στόχο τον Διακουμή, καθαρίζει το rebound του γηπεδούχη. Προσπίση για να διεισδύσει, στέκεται ως τον αέρα και εκτελεί εύστοχο ο παίκτης των γηπεδούχων, 24-34, στις 10 και πάλι διαφορά. Λάσπας. Συμπληρώνει από τον Σκαρπέλη, χωρίς αποτέλεσμα, μπάλε και πάλι σε αυτόν ο οποίος θα πασάρει τώρα στον Θεάκο. Νέο σούτ από μέση απόσταση, αυτή την φορά θα είναι εύστοχο από τον Θεάκο, 24-36. Τρίποντο τώρα για τους γηπεδούχους που θα μειώσει την διαφορά στους 9. Και πανηγυρίστηκε κέντρο από τον Πάγκο. Νομίζω πέρασε και στο μικρόφωνο. Λάσπα στον Σκαρπέλη. Προσποιείται εκείνος, τώρα θα πάρει την προσπάθεια και θα δικαιώσει για την επιλογή του, 27-38. Μπαλά φτάνει έξω στο τρίποντο, Λάσπας είναι μπροστά για να πιέσει τον αντιπαλό του. 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Βήματα.
σαν για 10 ακόμα για την ολοκλήρωση και του τρίτου δεκαλέπτου. Λάσπας παίζει με τον Στάθη. Να πάει κοντά εκείνος. Κερδίζει το φάουλ. Ροσκοβίτες αυτή την φορά πάνω στον Διακουμή. Έχουμε βόλες τώρα για την Hellenic Energy. Διακουμή θα βάλει την πρώτη, 27-39. Μέσα και η δεύτερη, 27-40 πλέον. Στρέφουν ποιος είναι 13. Οι φιλοξενούμενοι. Τρίποδο τώρα γρήγορο από τους κυβερνούχους. Νέα ευκαιρία, αλλά θα γίνει το λάθος τελικά, δεν το γλίτωσαν οι Ροσκοβίτες. Έχει στο μας Θεάκος, θα πάρει το τρίποντο ανενόχλητος, τον έφτασε για την παλιά άμυνα, αλλά δεν το πλήρωσαν οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι καθάρισαν το rebound. Θα γίνει το κλέψιμο, κανονική άμυνα των φιλοξενούμενων. Θεάκος σταματάει την τρίπλα, ψάχνει συμπαίκτη ενώ πιέζεται ασφυκτικά. Βρήκε τον Λάσο, ο οποίος πήγε κοντά του για βοήθεια. Στάθης. Δεν μπορεί να γυρίσει για να εκτελέσει, θα το κάνει ο Λάσπας, ο οποίος θα χάσει το σουτ. Τον μπάλα καταλήγει και αυτός. Μπάλα στη γωνία. Την επίθεση των γηπεδούχων. Ένα δευτερόλεπτο πρόλαβε να αφήσει την μπάλα στο γαλάτι για το 29-40. Λάσπας στον Θεάκο. Διακουμής παίρνει το σκριν για να εκτελέσει και θα το κάνει με απόλυτη επιτυχία. 29-42. Έχουμε και time out. Τελευταίο 5 λεπτό ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Συνεχίζει τη δράση έπειτα από την διακοπή για το time out των γηπεδούχων. Σκορ 29-42. Μια νέα ζώνη συνεχίζεται από τις μπλε. Από την πίεση Σκαρπέλη, ο παίκτης των Ροσκοβιτών. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Λάσπας. Θα πάρει το σούτ από το 6 των βολών. Βγήκε η άμυνα των γηπεδούχων. Αυτή η πάσα δεν ήταν καλή. Δεν μπόρεσε να βγει αυτή η συνεργασία. Έτσι λοιπόν, η μπάλα γρήγορα γρήγορα επιστρέφει στα χέρια των μπλε και πάλι. Τον Λάσπα να κατεβάζει. Καρπέλη ζητάει κίνηση. Έτσι κάνει ο Προκοπίδης, αλλά του έφυγε η μπάλα από τα χέρια και κατέληξε εκτός.
έχει χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί, όχι. Πάσε για τον Τροκοπίδη. Πάει κόντρα σε δύο εκείνο. Ο Σκαρπέλης έχει πάρει καλύτερη θέση για να πάρει το επιθετικό rebound και να σκοράρει στη συνέχεια. 29-44. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μπαλά στη γωνία. Πέρασε ο παίκτης των Σκοβητών, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ του από τον Σκαρπέλη. Παίχτης των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη, 30-44. Έξω η δεύτερη, καθαρίζει το rebound ο Σταθής. Λάσπας αναλαμβάνει να κατεβάσει και αυτή την μπάλα. Τον αν είχε ακουμπήσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει ακουμπήσει. Τελικά διορθώνουν την αποφασή τους διαιτητές και η μπάλα είναι για τους ρισκοβητές. Για μισή λεπτά ακόμα στην περίοδο. Η διαφορά παραμένει και στις 14 θα μειώσει τώρα. Η γηπεδούχος ομάδα, 32-44. Πάνω λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο. Κράτησε ο Παπουτσιδάκης. Ανάμεσα από δύο θα εκτελέσει, θα κερδίσει το φάουλ και δύο γόλες. Της Hellenic Energy. Από τον Παπουτσιδάκη, 32-45. Τρίποντο για τους Ροσκοβίτες. Άστοχο όμως. Μακρινή πάσα με στόχο τον Παπουτσιδάκη τελευταία στιγμή. Όχι, ο Παπουτσιδάκης βρήκε τελευταίος. Νομίζω ότι παρενέβη ο παίκτης των γηπεδούχων. Αλλά τελικά δεν ακούμπησε κάποιος από τους Ροσκοβίτες. Μπάλα στα δεξιά, στους δύο πόντων, άστοχο. Ο ίδιος παίκτης παίρνει την μπάλα. Ακόμα ένα σουτ για δύο πόντους, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Λάσπας κατεβάζει. Πάσα του. Έχει να αντιληφθεί από τον παίκτη των γηπεδούχων, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Σπάς βρήκε τρόπο να περάσει την πάσα, όχι όμως και ο Στάθης, η μπάλα παραμένει στην Hellenic Energy. Παπουτσιδάκης έκανε βήματα, ενώ μπήκαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Θέλουν να μειώσουν κι άλλο οι Ροσκοβίτες. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεσή τους. Αυτό φωνάζει και ο Πάγκος. Κακό το σηκώνος πίσω από τα 6.75. Στάθης. Πάει μπροστά μέσα, δεν καταφέρνει κάτι. Μακρινό επιθετικό rebound από το Σκαρπέλι, ο οποίος ζητάει και ρεμέα. Τώρα κάνει την τρίπλα.
με το κλέψιμο και σαν σε προπόνηση δεν θα σκοράρει. Ούτε στη συνέχεια πανωτά χαμένα εύκολα καλάθια από τους Μοσκοβίτες. Ενώ φάνηκε ότι θα ερχόντουσαν δύο εύκολοι πόντοι, τελικά δεν έγινε αυτό. Παπουτσιδάκης από την άλλη θα τελειώσει τη δουλειά. 32-47. 3 δευτερόλεπτα, 2-1, σούτους από το κέντρο χωρίς κάποια τύχη. Και έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο. Το τρίτο δεκάλεπτο με σκόρ της αναμέτρησης με το σκόρ στο 32-47. Ξεκίνησε και το τέταρτο και λογικά τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Βρίσκει την Hellenic Energy στο σύν 15. 32-47 δείχνει φωτεινός πίνακας. Θέλει να ανεβάσει την διαφορά ο Διακουμής, ο οποίος δεν θα τα καταφέρει πίσω από τα 6-75. Προσπάθησε να αποφύγει και τελικά απέφυγε τα βήματα ο παίκτης των Γηπεδούχων. Τους βρήκε και την μπάσα. Την επίσης φέρει Ροσκοβίτες. Θυμίζουμε πρόκειται για την πέμπτη αγωνιστική της Development League. Είναι το κλέψιμο. Βρέθηκε εκεί η τρύπα για να σκοράρει ο παίκτης των Γηπεδούχων. 34-47. Θεάκος. Χτύπασε για τον Παπουτσιδάκη, ο οποίος θα γυρίσει, θα στορκίσει. Θετικό rebound από τον Στάφη, ο οποίος δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Η είδηση και η πάσα η οποία πέρασε και από τον Μπούγιο. Τρίποντο τώρα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα πάνε τη διαφορά και πάλι στους 10 πόντους. Θέλει να απαντήσει Διακουμής και θα τα καταφέρει. 37-50. Νέο τρίποντο, θα κολλήσει μπαλά στο Στεφάνη. Άτσι εδώ η γηπεδούχη. Επαναφορά οι Ροσκοβίτες. Τελεί μετά την προσπίση ο παίκτης των γηπεδούχων. Δεν ήταν όμως καθόλου καλό το τελείωμα. Νέο κλέψιμο των Μαύρων. Αλλά και πάλι στην αριστερή πλευρά. Ψάχνει την μπάσα ο παίκτης των γηπεδούχων. Τώρα πάει μπαλά έξω στο τρίποντο. Για τρεις στο σουτ και εύστοχο. 40-50. Τρία συνεχόμενα καλάθια με τρία τρίποντα και από τις δύο πλευρές. Ενώ εδώ ο Παπουτσιδάκης δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. 7 και 12 ακόμα για το τέλος. Διαφορά στους 10 πόντους. Θεάκος περνάει το κέντρο. Παίζει με τον Γιακουμή και ενώ στήνει στον Μοφτσιδάκη. Στον τριών πόντων, αστοχόμος. Ωραία περιστροφή για να περάσει ο παίκτης των γηπεδούχων, ο οποίος δεν θα πετύχει αυτό το πολύ δύσκολο καλάθι. Ενώ έχουμε και το φάουλ στην συνέχεια. Η Hellenic Energy τώρα στην επίθεση. Η
Κουφίδης. Είναι το κλέψιμο. Εχνιδιασμός τώρα για τους γηπεδούχους και αυτή τη φορά το lay-up θα είναι επιτυχημένο 42-50. Η διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα στο μάτς. Στους 8 πόντους πλησιάζουν οι Ρεσκοβίτες. Για ακόμη στα στοχίσεις των σύντριων πόντων, ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλοι οι γηπεδούχοι. Αν μπορέσουν να βρουν κάτι καλό σε αυτή την επίθεση. Βάλα έξω το τρίποντο, αυτή τη φορά θα βρει σίδερο. Είναι ο Προκοπίδης. Ηρεμία ζητάει ο Διακουμής. Τον ακούει ο Προκοπίδης, δεν βιάζεται. Τώρα θα του πασάρει ενώ έκανε το κόψιμο. Και ο Σάπα στα ίσα όμως από τον παίχτη των γηπεδούχων. Πολύ καλή αντίδραση εδώ αμυντικά από τους Ροσκοβίτες. Ενώ στο μάτς επιστρέφουν Σαρπέλης και Λάσπας από την Hellenic Energy. Σαρπέλης με πλάτη. Τεράκος θα πάρει το σουτ 2 πόντων. 42-52. Η ζώνη συνεχίζεται από την Hellenic Energy και την τιμωρεί όμως η γηπεδούχος ομάδα. 45-52 πλέον με ένα ακόμα τρίποντο από τους Ροσκοβίτες. Από Σιδάκης προσποιείται. Βάλα τώρα στην κορυφή εκεί όπου είναι ο Προκοπίδης. Σαρπέλης θέλει να περάσει. Ότι κάνει το φόλο αντιπαλός του. Παράσει τον Προκοπίδη, αυτό ήταν και το δεύτερο φόλ των γηπεδούχων. Κανένα φόλ μέχρι στιγμής από τη Hellenic Energy. Τρίποντο από τον Προκοπίδη, 45-55. Εκεί που πάνε να πλησιάσουν λίγο οι Ροσκοβίτες. Έρχεται ένα καλάθι μαχαιριά από τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Προκοπίδης στέλνει διαφορά πλέον στους 10 πόντους. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Μια δύσκολη προσπάθεια ενώ θα βρεθεί και στο παρκέ ο παίκτης των Ροσκοβιτών. Καθαρίζει ο Σκαρπέλης. Είναι στον Λάσπα. Πίεση ψηλά τώρα. Η οποία θα φέρει αποτέλεσμα. Θα βρεθεί στο παρκέ, δεν έχει περάσει την γραμμή η μπάλα. Ολοκληρώθηκε κανονικά το κλέψιμο, θα βρεθεί στο έδαφος ο παίκτης των γηπεδούχων. Σε ελπίσουμε να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Σηκώθηκε κανονικά ο παίκτης των γηπεδούχων. Αντιαθλητικό φαουλ. Έξω η πρώτη βολή. Μια γρήγορη επίθεση από τους γηπεδούχους. Σκαρπέλης. Με σφύριγμα για φόλ στην Hellenic Energy πλέον. Πέρασε ο Σκαρπέλης, δεν σκοράρε.
σε τριών πόντων τώρα για τους Ροσκοβίτες. Άστοχο όμως, ευκαιρετικό rebound και βήματα στην συνέχεια. Λάσπας. 2.55 για το τέλος. Παπουτσιδάκης γυρίζει, θα κοπεί στα ίσα το στόπ. Σουτ για 3. 45-58. Ροσκοβίτες είναι επίθεση, η κλεψίδρια αδειάζει. Αν θέλουν να πετύχουν κάτι καλό στο σημερινό μάτς, θα πρέπει να αδειάσουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί και πάλι στο μείον 13. Τώρα ένα σουτ χωρίς καλές προϋποθέσεις. Λάσπας. Ψηλή πάσα η οποία πέρασε για τον Προκοπίδη. Παπουτσιδάκη στη δεύτερη ευκαιρία θα σκοράρει. 45-60. Ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια στο μάτς, τελευταίο δίλεπτο. Ακόμα στην αναμέτρηση. Κοβίτος τώρα στην επίθεσή τους, θα γίνει το κλέψιμο. Σκαρπέλης βρέθηκε κοντά, 45-62. Άστοχο τώρα. Άστοχη προσπάθεια των Ροσκοβιτών. Άστοχη και η δεύτερη ευκαιρία και τρίτη. Όχι, δεν θα έρθει στο καλάθι. Θα έρθει στο φάουλ όμως. Η Βεδούχη στη γραμμή. Μέσα η βολή. 46-62. Σκαρπέλης θα να πάει προς τα μέσα. Αντικανονική άμυνα και πολλές τώρα για τη φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι αυτή που θα πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη. Μέσα και πολύ, 47-63. Καρβέλης έτοιμος για την δεύτερη προσπάθεια. Μέσα και αυτή. 47-64. Δεκάμε στο τελευταίο λεπτό. Βάζει στη γωνία. Λάθος όμως θα πάρει την μπάλα. Δύο πέσεις συμπαίκτες που έχουν μπροστά. Και τελικά το καλάθι. Ποιος θα το πετύχει, θα το πετύχει ο Θεάτος. Του άφησε την μπάλα ο Παπουτσιδάκης. 47-66. Κοντά τώρα θα έρθει το καλάθι. Με το 47-68. 49-66, προσχωρείτε. Πιέζεται το Λάσπας στα τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Ο
πάρει ο Λάσκα στον τρίποντο, θα στοχίσει. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει κανονικά η επίθεση. Φινάλε λοιπόν του παιχνιδιού, νίκη για την Hellenic Energy, πρώτη στιγμή σεζόν. Θα κάνει το 1-4, ενώ από την άλλη οι Ροσκοβίτες θα πέσει στο 0-4. Αυτά λοιπόν, Ροσκοβίτες Hellenic Energy 49-66.